Διονύση μου, καλημέρα. Καλημέρα, Μάκη. Καλημέρα στο Κεφαλόνια Πρες. Καλημέρα στους αναγνώστες σας. Καλώς ήρθατε στον Αμπελώνα, στον καινούργιο Αμπελώνα που εγκαθιστούμε για την ακρίβεια, στην περιοχή Σταυρός του συνοικισμού φραγκάτων της Δημοτικής Κοινότητας Ομαλών. Ξαναφυτεύουμε ένα χωράφι το οποίο είχε πρωτοεγκατασταθεί Αμπελώνας πριν από 51 χρόνια. Στην πορεία και λόγω των ασθενειών αναγκαστήκαμε να το βγάλουμε και τώρα ήρθε η ώρα να το ξαναφυτέψουμε πάλι με εμβολιασμένα ρομπόλα, συγκεκριμένα πάνω σε άγριο αμερικάνικο Πόλσεν 1103. Είναι λίγο δύσκολη περιοχή, αναγκαστήκαμε να βγάλουμε μετά από όργωμα, μηχανήματα, χωματουργικά κτλ. Μέσα από το συγκεκριμένο χωράφι 250 κυβικά πέτρα και βάλαμε και σπαστήρα πέτρας, ο οποίος δούλεψε γύρω στις 10 ώρες. Έχουμε δουλέψει το έδαφος τόσο πολύ καλά και ευελπιστούμε στο βέλτιστο αποτέλεσμα. Διονύση μου, πόσα φυτά? Περίπου τα φυτά που θα πάρει μέσα αυτό το κομμάτι είναι γύρω στα 800 φυτά, χωρίς να ξέρω αυτή τη στιγμή με ακρίβεια. Στο τέλος θα μετρήσουμε απολογιστικά. Να σας δείξουμε ένα φυτό. Αυτό είναι ένα φυτό ρομπόλας. Το εμβόλιο είναι το κομμάτι από εδώ και πάνω. Και αυτό είναι το κομμάτι το άγριο, το αμερικάνικο. Το Πόλσεν 1103 είναι αθεκτικό σε εδάφη τα οποία είναι ξηρικά και δεν είναι τόσο συνεκτικά. Το φυτό αυτό είναι ήδη ενός έτους. Είχε εμβολιαστεί σε φυτόριο, φυτεύτηκε στη γη και μετά βγήκε, κόπηκε, κλαδεύτηκε, βουτήχθηκε σε παραφίνι, μπήκε στο ψυγείο και έφτασε στα χέρια μας. Μιλάμε για μια διαδικασία η οποία έχει σαν σκοπό να μας προστατεύσει από τη φυλοξήρα, βασικά όχι από κάποια άλλη ιώση. Έχουν μέσο όρο ζωής τα ξηρικά, από ό,τι μας λένε, γιατί δεν έχουμε τόσο μεγάλη εμπειρία. Οι παλαιότεροι εμβολιασμένοι αμπελώνες αντιφυλοξηρικοί στην Κεφαλονιά έχουν μια μέση ηλικία περίπου γύρω στα 16-18 χρόνια. Μέχρι πριν από κάποιο καιρό δεν γνωρίζαμε τι θα πει φυλοξέρα. Οπα. Οι αποστάσεις φύτευσης είναι 2,40 επί 1,20 στη γραμμή, έτσι ώστε να μπορούμε να το δουλεύουμε με τραχτέρ και να λιγοστεύουμε το χρόνο ζωή, το χρόνο εργασίας. Να γίνεται η λίπανση και η... Να γίνεται το όργωμα, η λίπανση με μηχανικά μέσα και να μην μεταχειριζόμαστε χειρονακτικά μέσα φρέζες χεριού κτλ. Έχουμε ξεκινήσει στις 6.30 ώρα το πρωί, σε λίγο τελειώνουμε βασικά. Διονύση μου, αυτό το αμπέλι τώρα, πότε θα αρχίσει να αποδίδει? Αυτό το αμπέλι θα ξεκινήσει, θα ξεκινήσει να αποδίδει στα φύλλα σε 3 χρόνια περίπου και θα μας δώσει για 17 έως 20 χρόνια παραγωγή. Μίλησε μας όμως για τις πρώτες ημέρες του αμπελιού. Οι πρώτες ημέρες του αμπελιού αυτή τη στιγμή είναι, θα λέγαμε, κοιμισμένα τα φυτά. Τώρα με το φύτεμα στο έδαφος και με το νερό, με την υγρασία και τη ζέστη, θα αναπτυχθούν, θα βλαστήσουν. Θα ξαναχρειαστεί πάλι του χρόνου να το κλαδεύσουμε κοντά και στη συνέχεια θα μπούμε σε διαδικασία υποστήλωσης πασαλάκια μικρά δίπλα στο κλίμα. Το συγκεκριμένο θα γίνει γραμμική καλλιέργεια με σύρματα και υποστηλώσεις και θα φτάσει ο κορμός να διακλαδωθεί στα 60 εκατοστά ύψους από το έδαφος και η βλάστηση, το μέγιστο ύψος της βλάστησης, να φτάσει στο 1,5 μέτρο. Μετά την φύτευση, Διονύση μου, θα χρειαστεί να υπάρχει καθημερινή... Θα χρειαστούν ποτίματα τουλάχιστον ανά 15 μέρες και μάλιστα η περιοχή είναι λίγο δύσκολη διότι δεν υπάρχει δίκτυο άρδευσης, δεν υπάρχουν νερά, υπόγεια καταρχήν. Αναγκαζόμαστε και κουβαλούμε από τις οικιακές παροχές με βιτία. Λάστιχα είναι λίγο ταλαιπωρία. Δεν μπορούμε να εγκαταστήσουμε ένα δίκτυο αυτόματου ποτίσματος το οποίο θα μας εξυπηρετούσε. Λοιπόν, η ρομπόλα λοιπόν, το χρυσάφι της Κεφαλονιάς, το χρυσάφι του Κεφαλονίτικου Κρασιού, εδώ στη ζώνη ΠΟΠ που καλλιεργείται. Εμείς, Διονύση μου, να σου ευχηθούμε καλή δύναμη.
καλή, καλό υπόλοιπο φύτευσης. Και ο κόπος σου και η... Και εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε. Να είμαστε καλά και σε άλλο φύτεμα. Να πούμε ότι ο Γιώργης με τα μουστάκια ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, ο μοναδικός επιζών από αυτούς που φυτέψανε το 1971 το πρώτο αμπέλι. Να μας τον δείξουμε, να τον δούμε λίγο. Και του είπα ότι ελπίζω να τον αξιώσει ο Θεός να ξανά είναι και στο, και στο τρίτο φύτεμα. Κύριε Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα. Θα μας πείτε δύο λόγια. Αυτός είναι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο φύτεμα το 1971. Μακάρι ο Θεός να τον αξιώσει να είναι και στο τρίτο φύτεμα, δηλαδή σε άλλα 20 χρόνια, 20-25 χρόνια. Κύριο Γιώργος, κάτοικος. Μακάρι, έχουν παρακάτω. Φύγει. Όσοι το φυτέψαμε το 81, όλοι έφυγανε. Όλοι. Το 71, ρε. Το 71. Το 71, στις 24 Απριλίου. Τα Γιώργιου το φυτέψαμε. Κύριε Γιώργο, είσαστε ένας από τους κάτοικους εδώ των Ομαλών. Ναι, που συνεχίζουν την παράδοση καλλιέργειας. Όλα, όλα. Σε της Ρομπόλας. Ο Γιώργης είναι συνταξιούχος αγρότης και μας βοηθάει. Όλος. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τον βοηθάει, κατάλαβες. Με όποιο τρόπο μπορεί. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε και πάλι πολύ. Σταύρο, αυτό είναι απαναπάνω. Ναι, και κι ο απαναπάνω περίμενε να έρθω ένα λεπτό. Ένα λεπτό περιμένετε. Θες Διονύση μου κλείνοντας να μας πεις κάτι άλλο. Τίποτα, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Ελπίζω να είμαστε καλά, μάλλον έχουμε πρόγραμμα να φυτέψουμε και άλλα δύο κομμάτια του χρόνου, θα τα ξαναπούμε και τότε. Σας περιμένουμε στον Τρίγο, αν πάνε όλα καλά και δεν έχουμε τα περσινά προβλήματα όπως τη χαλαζόπτωση του Μαΐου. Να πούμε ότι δυστυχώς έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής, τα υλικά που χρησιμοποιούμε, φάρμακα, καύσιμα, ανταλλακτικά και τα λοιπά έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη και ελπίζουμε μήπως στρώσει η κατάσταση και αλλάξουν τα πράγματα. Προς το παρόν διαφαίνεται δύσκολο. Η φετική χρονιά θα είναι δύσκολη και θα είναι δύσκολη διότι έχει ανέβει το κόστος παραγωγής πολύ ψηλά. Σε ευχαριστούμε πολύ και να έχεις δύναμη και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις.